Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες του κυβερνήτη και συγκυβερνήτη που έχασαν τη ζωή τους καθώς επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κάριστο, καθώς και στην οικογένεια του κτηνοτρόφου που βρήκε τραγικό θάνατο. Ταυτόχρονος ΚΚΕ αναδεικνύουμε τις μεγάλες ευθύνες σας που έχετε, γιατί συνεχίζετε την ίδια πολιτική με την πρόσταση του 112 για την πολιτική προστασία. Οι ερωτήσεις του ΚΚΕ για τις μεγάλες ελλείψεις, για τα μεγάλα προβλήματα του προσωπικού της περιοριστικής όλα αυτά τα χρόνια είναι συνεχείς. Οι παρεμβάσεις μας με προτάσεις για την διασωπυρόσβεση, για την ασφάλεια της ζωής και του περιβάλλοντος διαρκής. Η στελέχωση των δασαρχείων, ο καθαρισμός των δασών, η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, το άπλωμα λειτουργικών κρουνών στο δάσος, η λειτουργία των πυροφυλακίων, τα αντιπλημμυρικά έργα, ο καθαρισμός των ρεμάτων και άλλα λέγονται πρόληψη, κύριοι. Όμως όλα αυτά που αφορούν την προστασία της ζωής και της περιουσίας του περιβάλλοντος δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες. Δεν είναι στους στόχους της πράσινης μετάβασης. Κύριε, η καπιταλιστική ανάπτυξη, την οποία υπηρετείτε, δεν συνάδει με την ασφάλεια της ζωής του λαού και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Έρχομαι στο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως απόδειξη του δίθεν ενδιαφέροντός του για τους συνταξιούχους, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους νέους, τους ευάλωτους. Ισχυρίζονται αυτό που είπε προεκλογικά το κάνει πράξη. Και σημειώνει μάλιστα ο Υπουργός ότι υποσχεθήκαμε λίγα και τα κάνουμε, τα νομοθετούμε. Είναι, όπως σημειώνεται, κοστολογημένα τα μέτρα και μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει δεσμευτεί να κινηθεί η πολιτική της κυβέρνησης. Δημοσιονομικό πλαίσιο λιτότητας, περικοπών, ματωμένων πλεονασμάτων, επιδείνωσης συνολικά της ζωής του λαού. Έτσι δεν μπορούσε παρά οι αυξήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους να είναι μικρότερες του συμπάριθμου και πολύ κάτω από τις μεγάλες απώλειες και κυρίως τις ανάγκες των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Η κυβέρνηση λέει ότι με αυτό το νομοσχέδιο υλοποιεί το 50% των προεκλογικών δεσμεύσεων. Δηλαδή αυτά είναι. Και αν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά, μπορεί να δοθεί και ό,τι περισσέψει από το αδιφάγο μεγάλο κεφάλαιο. Και τι προβλέπει? Ρυθμίσεις που μονιμοποιούν τις αντιασφαλιστικές πολιτικές όλων σας. Τον διαχωρισμό σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη με την εγγύηση του κράτους μόνο της εθνικής. Τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που βγάζουν με μικρές συντάξεις. Και αυτές είναι πάλι υπό την αίρεση των δημοσιονομικών αντοχών. Ρυθμίσεις που ενισχύουν την επιδοματική πολιτική με σημαντικές συνέπειες στους μισθούς και στα δικαιώματα που απορρέουν, όπως οι συντάξεις για παράδειγμα. Προβλέπει επίσης αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, όπως είπα, κάτω από το δημάριθμο. Μονιμοποίηση της κατάργησης του ΕΚΑΣ, που κατά τα άλλα κατηγορούσατε τους προηγούμενους, τον ΣΥΡΙΖΑ, και στη θέση του τι προβάλλεται? Την παράταση της μη συμμετοχής των δικαιούχων στη φαρμακευτική δαπάνη. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι το ΕΚΑΣ ήταν 250 ευρώ το μήνα για όσους είχαν την κατώτερη σύνταξη, που ήταν 430 ευρώ πριν 11 χρόνια. Αυτό λοιπόν εσείς το μονιμοποιείτε ως κατάργηση. Αντιμετωπίζετε τη δίθεν ακρίβεια με τρύπια καλάθια και με τα market pass της κοροϊδίας. Όμως, το κυριότερο ποιο είναι? Ο Υπουργός των Ειδικών Αποστολών της Αστικής Τάξης φέρνει σε αυτό το νομοσχέδιο το άρθρο 61, για το οποίο οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέτε κουβέντα. Ούτε και εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέμε λοιπόν τώρα να το πάρετε πίσω, κύριε Υπουργέ. Να το πάρετε πίσω αυτό το άρθρο. Τι προωθεί με αυτό το άρθρο 61? Προωθεί τη λεγόμενη ασημένια οικονομία. Όχι το ασήμι, αλλά τη δουλειά των γερόντων, των γιαγιάδων, των παππούδων, αυτών που έχουν άσπρα μαλλιά. Την ενεργό γύρανση, την παράταση του χρόνου δουλειάς των εργαζομένων μέχρι τα 74. Αυτό λοιπόν προωθεί με αυτό το άρθρο. Κύριε, έχετε την εντύπωση πως ο κόσμος που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία θα δεχτεί την απάνθρωπη αυτή ρύθμιση για δουλειά μέχρι τα 24 χρόνια? Ποια όμως είναι η κατάσταση σήμερα με αυτούς τους υπερήλικες? 30.000 περίπου άνθρωποι
σήμερα που είναι άνω των 67 ετών και δεν έχουν τα ελάχιστα ένσημα, τα 4.500, 15 χρόνια δηλαδή, για να πάρουν σύνταξη, είναι καταδικασμένοι να ζουν με ένα επίδομα των 360 ευρώ, όσο η εθνική σύνταξη του νόμου ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις αυξήσεις που δίνονται στους μισθούς. Το ανταποδοτικό κομμάτι των συντάξεων ξέρετε πολύ καλά για τα 15 χρόνια ότι με τους τελευταίους νόμους και τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι κυριολεκτικά ένα ξεροκόμματο που δεν φτάνει καν στον τριψήφιο αριθμό, δηλαδή δεν προσεγγίζει τα 100 ευρώ το ανταποδοτικό κομμάτι. Με τους τελευταίους νόμους των δύο πιο πρόσφατων κυβερνήσεων μπήκαν όροι, προϋποθέσεις ακόμα και για αυτό το επίδομα των υπερηλίκων. Εισοδηματικά κριτήρια, τεκμαρτό εισόδημα. Αλήθεια, ποιες είναι οι αιτίες που φτάνει κάποιος στα 67 και δεν έχει συμπληρώσει 4.000 ημέρες ασφάλισης? Το ξέρουμε πολύ καλά, εργαζόμενος στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στην τέχνη και αλλού. Είναι η ανεργία, οι εργασιακές σχέσεις που είναι λάστιχο, η εποχιακή εργασία, οι ολιγόμενες συμβάσεις, το μισό ένσημο, η μαύρη ανασφάλιση εργασία, έργο των πολιτικών σας. Αυτό είναι το έργο σας. Αυτά καταδίκασαν και καταδικάζουν ακόμα περισσότερο στις σημερινές συνθήκες που έχουν γενικευθεί οι ελαστικές μορφές εργασίας. Χιλιάδες εργαζόμενους, νέους ανθρώπους, στο ανηλαίητο κυνήγι του μεροκάματου και του ένσημου. Οι χιλιάδες εποχιακά εργαζόμενοι στον τουρισμό με 4-6 μήνες ασφάλισης το χρόνο για να συμπληρώσουν τις 4.500 ημέρες ασφάλισης απαιτούνται 45 ημερολογιακά χρόνια ή στην καλύτερη περίπτωση 30 ημερολογιακά χρόνια. Για να ξέρουν όσοι εργαζόμενοι μας ακούν και δουλεύουν εποχιακά, όλες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας απέρριψαν το αίτημα η περίοδος της ανεργίας να είναι συντάξιμος χρόνος. Αντί αυτού, του λένε να μένουν στη δουλειά μέχρι τα 74. Ντροπή σας. Επικαλείστε την κατάσταση που έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους με την πολιτική σας για να πάρετε ακόμα πιο άγρια μέτρα. Απάνθρωπα, όπως αυτά που τα ονομάζετε ασημένια οικονομία, όπως είπα προηγουμένως, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες να συνεχίζουν να εργάζονται όχι από χόμπι, αλλά από την ανάγκη της επιβίωσης. Αναφέρεται πως η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οικειοθελής. Πόσο οικειοθελής είναι να βγάζει στην παραγωγή έναν άνθρωπο στα 74 όταν στην ουσία τον εκβιάζεις ότι δεν θα έχει μια αξιοπρεπή ζωή στα τελευταία χρόνια της ζωής του? Βαθύτερος στόχος βέβαια είναι, όπως είπαμε, η παράταση του εργάσιμου βίου. Να διαμορφωθεί η βάση για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, να συνηθίσουμε στην ιδέα πως ακόμα και στα γεράματα θα πρέπει να κυνηγάμε το μαροκάματο και το ένσημο. Τι λέει, τι λέτε δηλαδή, μπορεί ένας οικοδόμος να ανέβει στη σκαλοσιά πάνω από τα 60 χρόνια, πόσο μάλλον στα 70 του ή παραπάνω? Μπορεί ένας γιατρός να χειρουργηθεί στα 75 του? Τον εμπιστεύεστε εσείς? Και στο νομοσχέδιο για την υγεία έχει ήδη παράταση της ηλικίας των γιατρών? Μια νοσηλεύτρια να κάνει νοσηλεία στα γεράματά της? Ένας δάσκαλος στα 70, στα 74 να διδάσκει? Ένας βιομηχανικός εργάτης να αντέχει κάτω από τέτοιες συνθήκες? Καμαριέρα, σερβιτόρι στον τουρισμό? Η αύξηση της προσδόκιμης ζωής, αντί να είναι μια θετική έκφραση για τον άνθρωπο, να ζει περισσότερο και πιο ποιοτικά, με βάση την ανάπτυξη της επιστήμης και της ιατρικής, να θεωρείται από τα κόμματα που υπηρετούν το βάρβαρο εκπαιδευτικό σύστημα ως αρνητικό ζήτημα? Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κ. Χατζηδάκης προεκλογικά, όταν στην επικαιρότητα ήταν οι αγώνες των εργαζομένων στη Γαλλία. Έλεγε ότι παρόλο που ο νόμος προβλέπει την αύξηση του ορίου ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής, εμείς, έλεγε η Νέα Δημοκρατία, δεν θα τον αυξήσουμε, γιατί το ασφαλιστικό σύστημα ύστερα από το θάνατο 35.000 ανθρώπων στην πανδημία, οι περισσότεροι συνταξιούχοι αντέχει. Ολοκληρώνω, κύριε. Αλήθεια, τελειώνω. Πώς δεν σκέφτηκε ο Μακρόν να σας ζητήσει δανεικό, κύριε Χατζηδάκη, για να περάσει την αύξηση των ορίων ηλικίας στη Γαλλία που έγιναν όλοι αυτοί οι αγώνες? Σήμερα που η παραγωγικότητα της εργασίας έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο λόγω της τεράστιας ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, δίκαιο, επίκαιρο και αναγκαίο αίτημα είναι η μείωση του ορίου ηλικίας για τη σύνταξη, η μείωση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας.
οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, η αναγνώριση του χρόνου ενεργείας ως πραγματικός χρόνος στην ασφάλιση, η αύξηση του επιδόματος των υπερηλίκων ανασφαλίστων χωρίς να τους καταναγκάζεται με τον εύσημο τρόπο του κεθρούς επιλογής να μετατρέπονται στα γεράματα σε κακοπληρωμένους και φθηνούς εργαζόμενους. Ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η συνέχεια του προγράμματος Σπίτι μου για τους νέους, που βέβαια δεν καλύπτει καμία. Πολύ λίγες ανάγκες. Αρνηθήκατε επαναλημμένως την επανασύσταση του οργανισμού εργατικής κατοικίας, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα. Και τώρα τους στέλνετε στις τράπεζες για να δανειστούν. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι παντελής η απουσία προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προχωρούν χιλιάδες πληστηριασμοί. Έχετε ορίσει ως ευαλωτότητα μια οικογένεια με εισόδημα 10.500 ευρώ. Σε αυτές τις συνθήκες της καλπάζουσας ακρίβειας και του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες, αρνείστε να αυξήσετε ούτε αυτό το εισόδημα για αυτές τις οικογένειες που πάνε να χάσουν το σπίτι τους. Τελειώνοντας, λέμε ότι οι εργαζόμενοι έναν δρόμο έχουν, τη συμμετοχή τους στα σωματεία και στους αγώνες για την διεκδίκηση όσων τους στερεί η δικτατορία του κεφαλαίου που εσείς υπηρετείτε. Να ενισχύσουν το ρεύμα αφισβήτησης αυτού του σάπιου βάρβαρου συστήματος. Το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις τους γι' αυτό.